Μιλάμε για μια επικίνδυνη κλιμάκωση με ευθύνη του κράτους δολοφόνου Ισραήλ. Κάτι το οποίο φαινόταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Έτσι κι αλλιώς η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού εντάσσεται σε ένα παιχνίδι συμφερόντων, οικονομικών, πολιτικών, γεωπολιτικών, που επιτρέψτε μου να το πω, γιατί η υποκρισία περισσεύει σε αυτά τα ζητήματα, ιδιαίτερα επειδή έχουμε πάνω από 40.000 νεκρούς, ανάμεσά τους χιλιάδες μικρά παιδιά. Λοιπόν, η Ευρώπη δεν είναι ούτε κοιμισμένη, ούτε το ΝΑΤΟ λείπει. Εκεί είναι η Ευρώπη. Εκεί είναι το ΝΑΤΟ. Και στηρίζουν το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Και εκεί είναι και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνησή της, στηρίζοντας το κράτος δολοφόνο, στηρίζοντας το κράτος του Νετανιάχου. Εκεί είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έδωσαν άλοθη στο Ισραήλ. Με το δικαίωμα περί αυτοάμυνας, όπως λέγανε τότε. Κάτι που καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ. Γιατί το περιγράφετε ως άλοθη αυτό, κύριε Μεταξά? Μα κοιτάξτε να δείτε, το δικαίωμα αυτοάμυνας είναι αυτό που αυτή τη στιγμή εξασκεί το Ισραήλ με τους βομβαρδισμούς σήμερα στο Λίβανο, αλλά και με την... Κοιτάξτε, αυτό το οποίο κάνει όλη η κατάσταση... Παρακαλώ, όχι όλοι μαζί, παρακαλώ, ελάτε κύριε Μεταξά. Τον Οκτώβρη πέρσι που έγινε αυτή η επίθεση από τη Χαμάς, σπεύσατε όλοι σας να δώσετε στήριξη στον Νετανιάχου. Κάνω λάθος? Τι καθόλου? Όταν λέγατε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, αυτό κάνατε. Όχι. Και δώσατε πολιτική κάλυψη, επιτρέψτε μου, δώσατε πολιτική κάλυψη για να συνεχιστεί αυτό το αιματοκύλισμα του Παλαιστινιακού λαού, το οποίο υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Και αυτό το είχαμε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ευρώπη είναι εκεί. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει στείλει στρατό στο Λίβανο, επιτηρεί τα χωρικά ύδατα του Λιβάνου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρά επιχειρηματικά συμφέροντα ελληνικά, τα οποία συνδράμουν με πολλούς τρόπους υπέρ του Ισραήλ, από πετρέλαιο που δίνουν και άλλους τρόπους. Και να μην ξεχνάμε ότι η δική σας κυβέρνηση, κύριε Ξανθόπουλε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αυτή η οποία εγγενίασε το στρατηγικό διάλογο με το κράτος δολοφόνο και μάλιστα κάνατε και κοινές ασκήσεις. Προέρχομαι από τη Μαγνησία, που υπάρχει μια στρατιωτική βάση που λέγεται Στεφανοβίκιο, ελικόπτερα. Λοιπόν, στα οποία κάνατε, επί κυβέρνησή σας, κοινά γυμνάσια με το Ισραήλ, και έρχονταν οι Ισραηλοί και λέγανε ότι τα εδάφη προσομοιάζουν στα Παλαιστινιακά και εδώ βελτιωνόμαστε στη δυνατότητά μας να κάνουμε πόλεμο. Εσείς τα κάνατε αυτά. Άρα λοιπόν, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη έχει τη σφραγίδα όλων σας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και αυτό πρέπει να το ξέρει ο λαός. Εσείς από τη Νέα Δημοκρατία δεν έχετε απαγορεύσει τις Παλαιστινιακές σημαίες. Περνάς έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ και αν έχεις Παλαιστινιακή σημαία στον Μπαρμπρίζ, σε μπουζουριάζουν μέσα. Εσείς δεν χτυπούσατε και δεν απαγορεύσατε τις διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη? Αυτά λοιπόν συμβαίνουν. Δεν θέλετε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει τώρα. Να ξεσηκωθεί ο λαός και ο ελληνικός λαός ενάντια στο έγκλημα που γίνεται αυτή τη στιγμή. Κύριε Μεταξά, πού συμβαίνει αυτό που λέτε? Μα υπάρχουν καταγγελίες. Δεν έχουμε πάρει τα όπλα κατά των αμάχων, κύριε Μεταξά. Κάνετε κάποιο λάθος. Το παίρνω προσωπικά τώρα. Σας ρωτώ γιατί μου κάνει εντύπωση, δεν το έχω υπόψη μου να συμβαίνει. Δεχόμαστε όλη την επίθεση έτσι, αορίστως. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι η Ελένη Γερασιμίδου έχει κάνει ονομαστική καταγγελία που περνούσε μπροστά από την Ισραηλινή πρεσβεία και τη σταματήσαν ακριβώς επειδή είχαν σημαία της Παλαιστίνης στον Μπαρμπρίζ, αλλά και οι διαδηλώσεις που έχουν γίνει. Και μετά τι? Ναι, λέω, τις σταματήσαν επειδή είχε σημαία της Παλαιστίνης. Και τι έγινε μετά? Και τις κάνανε παρατήρηση να μην έχει σημαία της Παλαιστίνης. Δεν κατάλαβα. Ολοκληρώστε την κουβέντα. Ποιοι το έκαναν αυτό? Άνδρες αστυνομίας, ελληνικής αστυνομίας? Τα σώματα ασφαλείας, φυσικά. Και έχει καταγγελθεί το ζήτημα. Άρα λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση, θέλω να πω, έχει πάρει θέση στην πλευρά της ιστορίας υπέρ του Ισραήλ. Την ίδια θέση έχει πάρει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της κυβέρνησης του Ισραήλ και υπέρ του κράτους δολοφόνου. Και αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Και επαναλαμβάνω, ο τόνος μου ξέρετε γιατί είναι έτσι. Γιατί έχουμε 40.000 νεκρούς. Και γιατί το αίσθημα του ελληνικού λαού είναι ενάντια σε αυτά τα οποία κάνει και αυτή η κυβέρνηση και κάνουν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και πρέπει να εκφραστεί στον δρόμο του αγώνα. Τώρα, γιατί η γενοκτονία συνεχίζεται. Θλιβόμαστε όλοι, μη μας τα χρεώνετε, δεν καταγγέλλετε εμάς, κύριε Μεταξά. Γενίκευση του πολέμου το επόμενο διάστημα. Και ο λαός πρέπει να είναι προετοιμασμένος. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία σήμερα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η θλίψη, την οποία όλοι μας εκφράζουμε, δεν αρκεί. Και Δεν ξέρω αν ο κύριος Μεταξάς απευθύνει μομφή, προφανώς απευθύνει και στην κυβέρνηση τη σημερινή. Αλλά πολίτες. Εγώ επιμένω ότι η στάση της Ευρώπης και της Δύσης συνολικά και της συμμαχίας της Ευρωατλαντικής. Μα δηλαδή, αυτό θίξαμε, κύριε Λαβέτη, ναι, αυτό είπαμε. Πάντως είναι ξεκάθαρη η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των δύο. Είναι άλοθη που δίνεται αυτή τη στιγμή. Συγχωρείτε. Αλλά δίνεται άλοθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λέτε ότι αυτή τη στιγμή δεν κάνει τίποτα. Κάνει μια χαρά. Πάντως, κύριε Μεταξά, μην ξεχνάμε το πόσο έχει στηρίξει το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε να δείτε. Το την Πασόκ... Παλαιστινή, έτσι. Εμείς πέραμε τώρα να χάσω συνέδρια. Δεν είναι ένα συνέδριο. Αφήστε τι γινόταν πριν από 20 και 30 και 40 χρόνια. Εμείς λέμε σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή συνεργάζεται και στρατιωτικά με το Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί είναι για οπλικά συστήματα και όχι μόνο. Παραγίνεται τιμητής. Παρά τις αποφάσεις που έχουν πάρθει της ειρήνης, ας μην γυρίσουμε πίσω. Κοιτάξτε να δείτε. Ξαναλέω, έχουμε 40.000 δολοφονημένους εδώ και ένα χρόνο. Επαναλαμβάνω. Θα το πείτε γενοκτονία? Θα το πείτε γενοκτονία? Σας ρωτάω κάτι. Δεν είστε ομόνοι. Σας παρακαλώ πολύ, μην απευθύνεστε σε μένα τουλάχιστον. Είναι γενοκτονία ή όχι? Είναι γενοκτονία ή όχι? Γιατί δεν μπορείτε να το πείτε ούτε αυτό? Γιατί την ίδια στιγμή λέτε περί δικαίωμα για αυτό άμυνα, αλλά δεν μπορείτε να πείτε σε μένα γενοκτονία. Είναι αυτό το ύφος. Δεν νομίζω ότι είναι προσωπικό. Μα δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε, απευθύνουμε σε εσάς, σαν εκπρόσωπος του κόμματός σας. Και σας ρωτάω το εξής, γιατί δεν το λέτε γενοκτονία? Μιλήσαμε για έναν πόλεμο, ο οποίος έχει ξεφύγει από τα όρια. Ανάμεσα στο θήτη λοιπόν και στο θύμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, το οποίο δεχθήκαμε όλοι στο ξεκίνημα πριν από ένα χρόνο. Σήμερα πια έχει είναι γενοκτονία ξεφύγει. Ή δεν είναι? Σήμερα πια έχει ξεφύγει και αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Έχει ξεφύγει από μόνο του. Δεν στηρίζετε εσείς αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση του Ισραήλ. Θέλετε να παίξουμε με τις λέξεις. Είστε υπέρ των τρομοκρατών. Σας ρωτώ ευθέως. Είστε υπέρ των τρομοκρατών? Αυτό το παραμύθι έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει το παραμύθι. Ναι. Εμείς κατεβαίνουμε στις διαδηλώσεις με σημαίες της Παλαιστίνης. Όχι σημαίες της Χαμάς. Έτσι λέγατε στην αρχή. Όποιος είναι με την Παλαιστίνη είναι στους τρομοκράτες. Αυτό δεν λέγατε. Αυτό έκαναν και στις Ηνωμένες Πολιτείες οι κυβερνήσεις ενάντια στους φοιτητές και σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε. Καταγγέλλετε τους τρομοκράτες, όποιοι και αν είναι αυτοί. Ο Παλαιστινιακός λαός είναι τρομοκράτης. Ο Παλαιστινιακός λαός είναι τρομοκράτης. Αλλά τώρα, άμα κάνουν οι ερωτήσεις αυτές, δεν θα απαντηθούν ποτέ. Ταυτίζεστε και σε αυτό με το κράτος δολοφόνο. Γιατί αντιμετωπίζετε ένα λαό σαν τρομοκράτη. Και αυτές είναι οι αποφάσεις που παίρνετε. Τι να κάνουμε. Ποιο λαό? Τον Παλαιστινιακό λαό. Παρακαλώ, εσείς το λέτε, όχι εγώ πάντως, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η ελληνική κυβέρνηση. Αυτές είναι οι δικές σας αποφάσεις. Η Χαμάς και η Χεσμπολά είναι τρομοκρατικές οργανώσεις. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι δικές σας αποφάσεις. Και όποιοι τις στηρίζουν. Η Φατάχ είναι τρομοκρατική οργάνωση. Αυτή είναι το πρόβλημα. Η Φατάχ είναι. Τώρα θέλετε να παίξουμε την κολοκυθιά. Ναι, αλλά θέλω να τελειώσει αυτό τώρα, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να γίνεται αυτή η συζήτηση. Άρα επιλέγετε ποιον? Δεν έχει κανένα νόημα να γίνεται αυτή η συζήτηση. Την ειρήνη. Λοιπόν, επιλέγετε την ειρήνη στηρίζοντας όμως τους δολοφόνους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κύριε Μεταξά, λέει ο κύριος Γκανιάτσος, η κυβέρνηση δεν θέλει να πάρει μέτρα. Εσείς συμμερίζεστε την άποψη αυτή ή λέτε κάτι διαφορετικό, ότι παίρνει μέτρα τα οποία ενδεχομένως ευνοούν συγκεκριμένες μεγαλοεπιχειρήσεις, δεν ξέρω τι, κλάδους? Η ακρίβεια έχει δύο πλευρές. Μία έχει να κάνει με την τιμή των προϊόντων και μία έχει να κάνει με την κατάσταση των λαϊκών οικογενειών, των συντάξεων, των μισθών κ.ο.κ. Οι αυξήσεις στην τιμή των προϊόντων έχουν να κάνουν με βασικούς παράγοντες, όπως η πράσινη ανάπτυξη, το ακριβό ρεύμα, το αμερικάνικο ακριβό LNG απέναντι στο φθηνότερο ρωσικό και τα γεωπολιτικά συμφέροντα τα οποία εξελίσσονται και με πολεμικές συγκρούσεις. Έχει να κάνει με το ζεστό χρήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που αύξησε τον πληθωρισμό, όπως γίνεται κάθε φορά όταν κόβεται, να το πω έτσι με απλά λόγια, χρήμα από τις κεντρικές τράπεζες. Και από την άλλη μεριά έχει να κάνει με τη φορολόγηση, τη φορολιστία του λαού, που τα χρήματα αυτά δεν πηγαίνουν σε κοινωνικές παροχές. Μόνο ένα στοιχείο να σας πω. Το πρώτο 7 μήνο του 2024 η κυβέρνηση συγκέντρωσε 4 δισεκατομμύρια επιπλέον σε φόρους σε σχέση με το αντίστοιχο 7 μήνο του 2023 και για το ίδιο χρονικό διάστημα έδωσε 500 εκατομμύρια λιγότερα σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνική, πολιτική, υγεία, παιδεία κ.ο.κ. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με τη φορολιστία του λαού, τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν στους μεγάλους επιχειρηματικούς όμιλους πάλι, έχει να κάνει και με τους χαμηλούς μισθούς. Γι' αυτό και η θέση του ΚΚΕ είναι η εξής. Και το καταθέσαμε και με προτάσεις νόμου, που δεν τις ψήφισε κανένα άλλο κόμμα, αλλά το καταθέτουμε καταρχάς στον δρόμο του αγώνα καθημερινά. Είναι κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, φτηνό αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες και φυσικά επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι, επαναφορά της 13ης-14ης σύνταξης, του 13ου-14ου μισθού στο δημόσιο, αυξήσεις που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Να σας ρωτήσω κάτι, τα θέτουμε σαν ζητήματα για πάλι. Οι μικρότερες επιχειρήσεις, για παράδειγμα, πώς θα μπορέσουν να δώσουν μεγαλύτερους μισθούς? Κοιτάξτε, οι μικρότερες επιχειρήσεις. Σας ρωτώ, γιατί και οι μικρότερες επιχειρήσεις στενάζουν. Οι αυτοαπασχολούμενοι στενάζουν αυτή τη στιγμή από τη φορολιστία. Από αυτό στενάζουν. Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες δηλαδή. Και σε αυτό το ζήτημα θα το θέτουμε σαν το νούμερο ένα ζήτημα και προς διεκδίκηση. Με τα συνεχή μέτρα που εφάρμοσε και έφερε και αυτή η κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί αυτό το οποίο κυριαρχεί σαν κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας είναι η εξόντωση των μικρών επαγγελματιών. Για να πάρουν το κομμάτι της αγοράς οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Οπότε αυτό είναι το νούμερο ένα ζήτημα. Γι' αυτό και έχουμε και συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδικήσεων, το οποίο το καταθέσαμε επίσης στη Βουλή για τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και του χωριού, φυσικά, τους βιοπαλαιστές αγρότες, που έχουν να κάνει με γενναία μέτρα ενάντια στην φοροαφέμαξή τους. Εσείς, κύριε Μεταξά, θέλετε να καλέσετε τον κόσμο στο φεστιβάλ? Στο φεστιβάλ, στους αγώνες. Στο φεστιβάλ γίνονται πολύ ωραίες συζητήσεις και οργανώνεται ο κόσμος στην αντιπίθεση, στην πραγματική αντιπολίτευση που είναι στον δρόμο. Είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες, έτσι. Η πραγματική αντιπολίτευση λοιπόν είναι στον δρόμο.